Έχουμε την τιμή να έχουμε στο στούντιο. Το έχει υποσχεθεί και είναι ένας άνθρωπος που κρατάει τον λόγο του. Ο κύριος Σταϊκούρας θα ήταν στο στούντιο. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση, κύριε Σταϊκούρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Ολοκλήρωση αξιολόγησης, ωφέλη εκταμείευσης δόσης και ένα σημαντικό ερώτημα το οποίο πρέπει να το ρωτήσουμε εμείς και θα το κάνουν και όλοι οι πολίτες είναι πόσο από αυτά τα λεφτά τις υποδόσεις των 7,5 θα πέσουν στην οικονομία. Εσείς θα πάρετε με τη σειρά, όπως κάνετε συνήθως βέβαια. Σας ακούω. Σωστό το ερώτημα. Αλλά ξεκινήσουμε από το κόστος της ολοκλήρωσης αξιολόγησης, για να είμαι πολύ ακριβής. Από το κόστος της καθυστέρησης ολοκλήρωσης αξιολόγησης. Η αξιολόγηση πρέπει να έχει κλείσει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο του 2015. Για πολλούς διαφορετικούς λόγους, κυρίως εξαιτίας ελληνικής κυβέρνησης, η αξιολόγηση φαίνεται να κλείνει στα μέσα Ιουνίου. Και η εκταμείευση δόσης να γίνει στο δεύτερο 15ο του Ιουνίου. Ποιο ήταν το κόστος? Νέα μέτρα για τους πολίτες, νέες φορολογικές επιβαρύνσεις, άμεσες και έμεσες επιβαρύνσεις, ένα νέο ταμείο αποκρατικοποιήσεων διάρκειας 99 ετών με όλα τα περιουσιακά στοιχεία της χώρας και με διοίκηση ουσιαστικά από τους δανειστές και ένας νέος οριζόντιος αυτόματος κόφτης για αποκλήσεις στην επίτευξη των δημοσιονομικών στόχων. Σας θυμίζω εδώ ότι μου είχατε πει ότι κόφτη είχαμε στην Ελλάδα. Κόφτη είχαμε το από το 2014. Σωστά. Και μάλιστα συμφωνημένο με τους εταίρους και δανειστές. Νομοθετήθηκε. Νομοθετήθηκε στα πλαίσια αυτού που λέγεται ο οργανικός νόμος. Άρα υπήρχε μηχανισμός αυτόματης δημοσιονομικής διόρθωσης, ώστε αν υπάρχουν αποκλήσεις, στους φορείς που υπάρχουν αποκλήσεις, να γίνονται παρεμβάσεις μέσα από το ελληνικό κοινοβούλιο, έτσι ώστε να επέρχεται δημοσιονομική πειθαρχία. Mm-hmm. Τώρα δεν θα υπάρχει παρέμβαση στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα αποφασίζει ο οριζόντιο υπουργός οικονομικών και θα κόβει οριζόντια μισθούς και συντάξεις όταν υπάρχουν αποκλήσεις. Άρα αυτό ήταν το κόστος της 7μηνης καθυστέρησης ολοκλήρωσης διαπραγμάτευσης. Εύχομαι η διαπραγμάτευση να κλείσει την επόμενη εβδομάδα, παρά το γεγονός ότι κάθε μέρα έχουμε καινούργιες εκπλήξεις. Κάποιοι είπαν 23. Έχουμε... Η εκταμείευση πάει για τις 23 Ιουνίου. Περισσότερο εγώ δεν εννοούσα την χρονική στιγμή ολοκλήρωσης αξιολόγησης, εννοούσα τα μέτρα τα οποία συνοδεύουν την αξιολόγηση. Γιατί πριν από 15 μέρες ξέραμε ότι η συμφωνία είχε ολοκληρωθεί. Παρήλθαν δύο εβδομάδες στις οποίες ήρθαν πάρα πολλά νέα προαπαιτούμενα εξαιρετικά δυσβάσταχτα για την ελληνική κοινωνία και αξίζει τον κόπο κάποιες μέρες να τα εξηγήσω αυτά, τα επιπλέον, τις ουρές που δεν είχαν δει το φως δημοσιότητας και εξακολουθούν να υπάρχουν υπόλοιπόμενα, κυρίως στο πεδίο των αποκρατικοποιήσεων, όπως είναι το ελληνικό. Ας ευχηθούμε ότι κλείνει ο αξιολόγησης την άλλη εβδομάδα και θα πάρουμε τη δόση. Πώς είναι η δόση που είπατε? 7,5 είναι τόσο περίπου ή κάνω λάθος? Είναι 7,5 δισεκατομμύρια. Είναι 7,5 περίπου δις. Πολύ ωραία. Σήμερα που μιλάμε, θα έπρεπε με βάση το τρίτο μνημόνιο να πάρουμε 15,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Αντί συνεπώς για 15 δις, παίρνουμε 7,5. Αυτό δεν θα το λέει κανένας και επιτυχία. Έστω ότι παίρνουμε τα 7,5. Για την οικονομία του χρόνου να θεωρείς ότι αυτό είναι επιτυχία. Από αυτά, σύμφωνα όχι με τις ανακοινώσεις αξιωματικής αντιπολίτευσης, αλλά του Υπουργού Οικονομικών, 1,8 δισεκατομμύρια θα πάνε στη χώρα. Όλα τα άλλα, τον μήνα Ιούνιο και κυρίως τον μήνα Ιούλιο, πόσο θα πάνε στην πραγματική οικονομία? 1,8 από τα 7,5. 1,8 από τα 7,5 θα πέσουν πραγματικά στην οικονομία. Ακριβώς. Τα υπόλοιπα που πάνε, κύριε Σταϊκούρα, για βοηθήστε μας. Πάνε για τις δανειακές υποχρεώσεις της χώρας. Πάνε δανειακά. Ουσιαστικά βγαίνουν από τη μία τσέπη για να μπουν στην άλλη τσέπη. Γι' αυτό και θα πρέπει η αξιολόγηση να κλείσει πολύ γρήγορα, αλλά και για πολιτικούς λόγους. Διότι ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι με την επόμενη εβδομάδα έχουμε ένα κρίσιμο δημοψήφισμα στη Μεγάλη Βρετανία. Σωστά. Άρα, για πολιτικούς λόγους, αλλά και για πρακτικούς λόγους, η χώρα να είναι συνεπής στις υποχρεώσεις που έχει από τις δανειακές συμβάσεις, 1,8 δις μόνο από τα 7,5 δις θα πέσουν στην πραγματική οικονομία. Και μια τελευταία πρόταση. Παρακαλώ. 1,8 δις θα πάνε στην πραγματική οικονομία πώς? Πληρώνοντας ληξιπρόθεσμες οφειλές που έχει το δημόσιο προς τον ιδιωτικό τομέα. Πόσες είναι αυτές? Ανακοινώθηκαν χθες. 7 δις. Άρα λοιπόν, αναλογικά αν το κάνουμε, ούτε το 20% δεν πληρώνεται από τις ληξιπρόθεσμες οφειλές που υπάρχουν, έτσι? Βεβαίως, αν κανένας πάει με τη λογική το μη χειροβέλτιστον, τότε προφανώς η ολοκλήρωση αξιολόγηση είναι προτιμητέα από τη μη ολοκλήρωση. Σωστά. Αλλά αυτή έγινε με εξαιρετικά μεγάλο κόστος για την ελληνική κοινωνία. Λοιπόν, και να πω και μια ουρά, ας πούμε. Θα σας πω δύο όσο μπορώ πιο απλά πράγματα που ψηφίστηκαν την προηγούμενη εβδομάδα με τροπολογίες. Mm-hmm. Γιατί ξέρετε, στις τροπολογίες πολλές φορές περνάει η εκάστοτε κυβέρνηση, να μην λέω μόνο για αυτή την κυβέρνηση, αν και αυτή η κυβέρνηση είναι κυριολεκτικά το παράδειγμα,
Πράγμα τα οποία είναι εξαιρετικά δύσκολα και δεν μπορούσε να περάσει προθύστερα για να μην έχει πρόβλημα με τους βουλευτές της. Δύο στοιχεία θα σας πω. Παρακαλώ. Πουλήθηκαν σε funds, όπως λέγεται, σε ξένους οργανισμούς, κυρίως, περιουσιακά στοιχεία των τραπεζών, δάνεια. Υποτίθεται ότι θα εξαιρούνταν τα στεγαστικά δάνεια ή, εν πάση περιπτώσει, τα δάνεια τα οποία είχαν ενέχειρο την στεγαστική πίστη μέχρι 140.000. Πάει και αυτή η κόκκινη γραμμή μέσα από την τροπολογία. Πάει και αυτή. Υποτίθεται ήταν μόνο τα κόκκινα δάνεια. Τελικά μπήκαν και τα πράσινα δάνεια. Πάει και αυτή η κόκκινη γραμμή. Και το κορυφαίο στην τελευταία τροπολογία, την προηγούμενη Πέμπτη, ούτε 4 μέρες πριν, πλέον υπάρχει δυνατότητα στα funds να αυξήσουν το επιτόκιο σε ενήμερα δάνεια επιχειρηματιών. Και στα ενήμερα. Στα ενήμερα. Όχι και στα ενήμερα, στα ενήμερα. Για να κάνουν πιο δελεαστικό το πακέτο που θα πάρουν τα funds, γιατί τα funds δεν θέλουν να πάρουν μόνο τα κακά δάνεια, θέλουν να πάρουν και τα καλά, δίνουν το δικαίωμα στα καλά επιχειρηματικά δάνεια, αυτό λέει ο νόμος, να έχει τη δυνατότητα το fund να ορίσει και υψηλότερο επιτόκιο, αν αυτό είναι κειμενόμενο. Αντιλαμβάνεστε πόσο μεγάλη διαφορά αυτό είναι για πολύ μεγάλους επιχειρηματίες. Αυτό είναι μονομερής ενέργεια καταρχήν. Δεν είναι μονομερής ενέργεια, είναι αυτό που ζήτησαν οι ξένοι και η ελληνική κυβέρνηση υπογράφει. Ναι. Τα πάντα. Τα πάντα για να μείνει στην εξουσία. Σας φέρω δεύτερο παράδειγμα. Ας πούμε ότι υπάρχει μια απόκληση στην επίτευξη των στόχων 100 ευρώ για την οικονομία της συζήτησης. Με βάση τον καινούριο κόφτη, ο Υπουργός Οικονομικών θα έπρεπε να πάρει 100 ευρώ μέτρα με οριζόντια περικοπή μισθών και συντάξεων. Αυτό άλλαξε με την τροπολογία. Το 100 ευρώ έγινε ουσιαστικά 140. Γιατί έρχεται και σου λέει ότι θα πάρει εκείνο το ύψος των μέτρων που, αν αφαιρέσει την μείωση της κατανάλωσης που θα επέλθει από αυτό το μέτρο, θα σου οδηγήσει το 100. Όταν περικόπτεις σύνταξη ή μισθούς, τότε ένα κομμάτι χάνεται στην κατανάλωση γιατί ο άλλος καταναλώνει λιγότερο. Άρα το τελικό αποτέλεσμά σου δεν είναι 140, είναι 100. Οπότε εκεί που έλεγε πάρε 100 μέτρα για να καλύψεις ένα κενό 100, τώρα σου λέει πάρε 140 μέτρα για να καλύψεις ένα κενό 100. Δηλαδή, εγώ πάντως νέα μέτρα. Οφείλω να ομολογήσω. Αυτά και τα δύο έγιναν την προηγούμενη Πέμπτη. Τροπολογίες. Για να καταλάβουμε την αξία και τη σημασία από τις ουρές που δήθεν ήταν κάποια αθώα πράγματα που δεν είχαν ολοκληρωθεί στην διαπραγμάτευση με τους δανειστές. Για αυτή ακριβώς τη συνέντευξη χρειάστηκε να διαβάσω λίγο οικονομικά. Σπάνιο το κάνω. Θέλω να προσπαθήσετε να με βοηθήσετε σε ένα ερώτημα για να εξηγήσουμε και στους Έλληνες πολίτες που είναι τρομοκρατημένοι πραγματικά. Λένε κάποιοι οικονομολόγοι ότι οι οικονομίες όλων των χωρών έχουν τα πάνω και τα κάτω τους. Βλέπω και το δελτίο τύπου που μας στείλατε εσείς, που έχει διανεμηθεί σε όλα τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Βλέπουμε μια ημιτονοειδής καμπύλη. Κάποια οικονομία κατεβαίνει, κάποια ανεβαίνει. Βλέπουμε, οι παραλληλισμοί στο δικό σας δελτίο τύπου είναι ότι έχουμε φτάσει τώρα στα επίπεδο του 99, αν δεν κάνω λάθος, από αυτό που μας στείλατε εσείς. Στον πλούτο, ναι. Το τρίμηνο αυτό, σε επίπεδο ΑΕΠ, είναι στο επίπεδο του 1999. Μπράβο, στο 1999. Είδα όμως το 2014 ότι προσπαθήσαμε να ανέβουμε λίγο. Αληθές αυτό? Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, η κάθε οικονομία ορίζεται από αυτό που λέγεται οικονομικός κύκλος. Πολύ σωστά το είπατε. Δηλαδή, ουσιαστικά έχουμε φάσεις ανόδου και φάσεις καθόδου. Mm-hmm. Το 2014 είχαμε βρει τον πάτο στο βαρέλι, είχε σταθεροποιηθεί η κατάσταση και είχαμε τα πρώτα δείγματα ανόδου αυτού του κύκλου. Πώς χαρακτηρίζονται? Το είδα και από τον πίνακα που μας στείλατε. Υπάρχουν οι περίφημοι πρόδρομοι δείκτες στην οικονομία, οι οποίοι είναι ενδεικτικοί. Και φαντάζομαι ότι αυτοί οι πίνακοι είναι αντικειμενικοί. Δεν τους εφήβρωστα η κούρα στους πίνακες αυτούς. Πρώτα απ' όλα τους παρουσιάζει η σημερινή κυβέρνηση του προϋπολογισμού. Έτσι. Δεν μπορεί να το αμφισβητήσει, το παρουσιάζει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Σωστά. Τι είχαμε στο τέλος του 2014? Στο τέλος του 2014 είχαμε για πρώτη φορά από την έναρξη της κρίσης ένα θετικό πρόσημο στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης, μετά από 5 χρόνια ύφεσης. Δεύτερον, είχαμε την πρώτη μείωση της ανεργίας. Τρίτον, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά είχαμε κάποια μικρά, σημαντικά όμως πρωτογενή πλεονάσματα. Και τέταρτον, το πιο σημαντικό, γιατί ξέρω ότι έχει τα δυναμία κυρίως αυτόν τον τέταρτο δείκτη, τόσα χρόνια που γνωριζόμαστε εδώ, είναι το διαθέσιμο εισόδημα στην τσέπη του πολίτη. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που περίσσευε τελικά στην τσέπη του πολίτη ήταν λίγο υψηλότερο από ό,τι την προηγούμενη χρονιά. Γιατί τότε όλο και μειώσαμε λίγο το ΦΠΑ στην εστίαση. Άρα κάναμε λίγο πιο φθηνό το φαγητό του Έλληνα πολίτη όταν έβγαινε έξω. Μειώσαμε λίγο το πετρέλαιο θέρμανσης, τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Οπότε κατανάλωσε λίγο περισσότερο ο πολίτης ή του περίσσεψε κάτι περισσότερο στην τσέπη του. Δώσαμε κοινωνικό μέρισμα. Δώσαμε αυτό που μπορούσαμε τότε και αποδεικνύεται σήμερα ότι
η σημερινή κυβέρνηση δεν μπορούσε να το δώσει αυτό, το 50% στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας. Ξεπαγώσαμε τις μισθολογικές προαγωγές, που η σημερινή κυβέρνηση παγώνει και πάλι. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές εισφορές κατά 6%. Εξαιρετικά σημαντικό για το μισθό στον ιδιωτικό τομέα και για τους επιχειρηματίες. Άρα σας δείχνω ένα πλέγμα από κάποιες πρώτες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε το 2014. Απόδειξη ότι τότε η κατάσταση είχε σταθεροποιηθεί. Και υπήρχαν οι δυνατότητες, εάν είχαμε ένα ομαλό πολιτικό κλίμα από το 2015 και μετά, σταδιακά αυτό να βελτιώνεται και να αποκτήσουμε από σταθεροποίηση ανάταξη στην οικονομία και από την ανάταξη βιώσιμη ανάπτυξη. Τώρα δυστυχώς, οι πολίτες βρίσκονται σε πολύ χαμηλότερο βιωτικό επίπεδο από ό,τι ήταν το 2014 και αυτό είναι αυτονόητο γιατί ελήφθησαν 9 δις μέτρα, τα οποία ακόμα δεν τα έχουν υποστεί στις τσέπες τους οι πολίτες. Σωστά, σταδιακά από 1η Ιουνίου αρχίζουν να υφίστανται το δεύτερο πακέτο μέτρων. Πάντως αυτό... εμείς το λέμε συνεχώς εδώ αυτό. Διότι ξαφνικά λένε, καλά δεν έγινε και τίποτα. Λένε κάποιοι, γιατί έτσι τους συμφέρει. Ενώ η εφαρμογή των μέτρων είναι σταδιακή. Σκληραίνει η στάση δηλαδή οικονομικά των δανειστών μέσω της συμφωνίας σταδιακά μέχρι το 2018-19. Πρώτα απ' όλα, επειδή έχουμε μάθει μια ορολογία που λέγεται αυταπάτη, εδώ μιλάμε για μία πάτη. Όχι μόνο κάποιοι ξεχνούν και λένε σιγά δεν έγινε και τίποτα, ενώ δεν έχουν εφαρμοστεί τα μέτρα, τα οποία σταδιακά θα εφαρμοστούν μέχρι και το 2018 στην πληρότητά τους. Αλλά το πολύ σημαντικό επίσης στοιχείο είναι ότι τα μέτρα ξεχνάνε πάρα πολύ, συνάδελφοί μου του ΣΥΡΙΖΑ, να πούν ότι τα μέτρα ξεκίνησαν να λαμβάνονται πολλά από πέρσι το καλοκαίρι. Ο ΦΠΑ που αυξήθηκε από το 13% στο 23% αυξήθηκε τον Αύγουστο του 2015. Η μείωση των κύριων και επικουρικών συντάξεων που ζουν τα ελληνικά νοικοκυριά και στην περιοχή μας και στην περιφέρειά μας ξεκίνησε με το 6% εισφορές υγείας από το 2015. Οι προκαταβολές φόρου των αγροτών, των ελεύθερων επαγγελματιών ξεκίνησαν από το 2015. Δηλαδή υπήρχε ένα πλέγμα μέτρων που ελήφθη το 2015 και ήρθε πάνω σε αυτό το πλέγμα μέτρων να προσθεθεί και αυτό το πακέτο που ήταν ένα πακέτο ασφαλιστικό, άμεσων φόρων και έμεσων φόρων. Ένα κομμάτι αυτό το έχουμε ζήσει, το επόμενο κομμάτι θα το ζήσουμε τους επόμενους μήνες και τα επόμενα 3 χρόνια. Ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι παρακολουθούμε τη Νέα Δημοκρατία το τελευταίο χρονικό διάστημα. Ο κ. Αβγιαννάκης έρχεται στο πλαίσιο της πολιτικής του κόμματος προς ενημέρωση της νέας στρατηγικής σε όλη την περιφέρεια. Θα είναι το απόγευμα εδώ και ο ίδιος. Θέλω να σας ρωτήσω, κ. Σταϊκούρα, ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης επιμένει σε εκλογές και φαντάζομαι ότι οι λόγοι για τους οποίους επιμένει κυρίως είναι οικονομικοί, είναι αυτοί που αναφέρετε εσείς. Θα ήθελα να σας ρωτήσω τι καλύτερο θα μπορούσε να κάνει η Νέα Δημοκρατία αναλαμβάνοντας. Στο επόμενο χρονικό διάστημα, δεν ξέρω πότε θα γίνουν εκλογές σε τούτη τη χώρα, έτσι όπως είναι τα πράγματα. Είναι δυναμική κατάσταση πολιτική, κανένας δεν μπορεί να το προδιαγράψει αυτό. Τι θα μπορούσε να κάνει σε αυτό το πλαίσιο η Νέα Δημοκρατία? Πρώτα απ' όλα, επειδή έχω δει ότι έχετε βάλει έναν τίτλο «Η αλήθεια για τις απάτες και τις αυταπάτες», μου δίνετε μια αφορμή να πω το εξής. Πάλι για την οικονομία της συζήτησης. Αν και ξέρουμε πολύ καλά ότι μιλάμε για ομά ψέματα. Να δεχθώ όμως το επιχείρημα ότι ήταν αυταπάτη ο Ιανουάριος του 2015. Θέλετε να δεχτώ ότι ήταν αυταπάτη και ο Σεπτέμβριος του 2015. Δηλαδή, τι άλλο να πούμε. Ναι. Όταν ο Υπουργός Οικονομικών πριν ένα μήνα, ότι δεν θα μειωθεί το αφορολόγητο και μειώνεται το αφορολόγητο, αυτό είναι αυταπάτη ή είναι ψέμα? Όταν ο Υπουργός Ανάπτυξης ισχυρίζεται ότι δεν θα πουληθούν όλα τα κόκκινα δάνεια και πουλούνται και τα κόκκινα δάνεια και τα πράσινα δάνεια και αυξάνουν και τα επιτόκια, αυτό είναι αυταπάτη ή είναι ψέμα? Όταν έτερος υπουργός κυβέρνησης ισχυρίζεται ότι δεν θα υπάρξουν νέες αποκρατικοποιήσεις και την προηγούμενη εβδομάδα περνάει ένα ολόκληρο πακέτο 19 αποκρατικοποιήσεων από το ΤΑΙΠΕΔ, αυτό είναι αυταπάτη ή είναι ψέμα? Όταν πριν από 15 μέρες αρμόδιος υπουργός κυβέρνησης λέει ότι δεν θα αυξηθεί το πετρέλαιο θέρμανσης και αυξάνει το πετρέλαιο θέρμανσης, ο ειδικός φόρος κατανάλωσης του πετρέλαιου θέρμανσης, αυτό είναι αυταπάτη ή είναι ψέμα? Άρα με αυτά τα 4 προφανώς ρητορικά ερωτήματα τα οποία έθεσα, αποδεικνύεται γιατί θεωρούμε ότι αυτή η κυβέρνηση αδυνατεί να οδηγήσει τη χώρα στον δρόμο για την έξοδο από την κρίση. Γιατί πολύ απλά δεν πιστεύει αυτά τα οποία κάνει. Δεύτερον, δεν μπορεί να υλοποιήσει διαθεωρητικές αλλαγές, να προχωρήσει αποκρατικοποιήσεις και να οδηγήσει τη χώρα στη δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτά που σας ανέφερα προηγουμένως και προφανώς το μείγμα των μέτρων που είναι κυρίως
στο σκέλος της αύξησης των φόρων, μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι αυτή η κυβέρνηση στο πεδίο της οικονομίας έχει αποτύχει πλήρως. Αλλά αυτό είναι το ένα πεδίο. Επικεντρωθήκαμε στη συζήτησή μας σε αυτό το πεδίο. Και στα άλλα πεδία όμως, σε πεδία όπως είναι η αξιοκρατία, η αξιοσύνη, η αριστεία, η παιδεία, η υγεία, η ασφάλεια, το μεταναστευτικό, αυτή η κυβέρνηση έχει αποτύχει παταγωδώς. Να πάμε σε επίπεδο νομού, σε δύο παραδείγματα. Για πείτε μου, πότε άλλοτε, είμαστε σχεδόν συνομήλικοι, θυμάστε το νοσοκομείο Λαμίας να μην έχει διοίκηση για 16 μήνες. Σωστό. Πότε άλλοτε νοσοκομείο στη χώρα δεν έχει διοίκηση για 16 μήνες. Σωστό. Έχετε κάνει πολλές παρεμβάσεις και εσείς. Προσπάθησα και εγώ μέσα από το κοινοβουλευτικό έργο να κάνω παρεμβάσεις. Ξέρετε ότι υπάρχουν κονδύλια αποδεδειγμένα, κατοχυρωμένα στο νοσοκομείο για εξοπλισμό, τα οποία δεν μπορούν να προχωρήσουν γιατί δεν υπάρχει διοίκηση στο νοσοκομείο για να γίνει ο διαγωνισμός. Με κόστος για τους Έλληνες πολίτες, με κόστο για τους πολίτες νομού Φθιώτιδας και της περιφέρειας Θεράς Ελλάδος. Για πείτε μου, στην περίφημη Λάρικο, με όλα τα λάθη που έγιναν στο παρελθόν, πάρα πολλοί συνάδελφοί μου έλεγαν ότι θα επιστραφεί ΦΠΑ. Και τώρα από επίσημες απαντήσεις αυτής της κυβέρνησης επιβεβαιώνεται ότι οι τελευταίες επιστροφές ΦΠΑ γίναν στο τέλος του 2014 και στις αρχές του 2015. 16 μήνες έχουν αφήσει την Λάρικο αβοήθητη. Και μάλιστα, κατά αντιστοιχεία. Και μάλιστα σε σημείο να, τελειώνουν τα, να τελειώνει εντελώς η ρευστότητα. Θα μέσα στον να, επόμενο μήνα. Θα μπορούσα να. Εάν δεν πάρουμε τα λίγα της εκταμίευσης. Με αυτά όλα τα παραδείγματα που σας αναφέρω. Και θα μπορούσα να σας προσθέσω και στοιχεία που αφορούν την παιδεία στο νομό Φθιώτιδας, στο πανεπιστήμιο που υπάρχει εδώ. Με όλα αυτά σε τίτλους, δεν ισχυρίζομαι ότι όλα ήταν ιδεατά στο παρελθόν. Ξέραμε πάρα πολύ καλά τα προβλήματα που υπήρχαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, κάποιοι είχαν ενσκύψει και προσπαθούσαν να αντιμετωπίσουν στα πλαίσια του δυνατού και εφικτού κάποια από αυτά τα προβλήματα. Ναι. Εδώ έχουν αφαιθεί όλα στην τύχη τους. Άρα, με αυτά τα στοιχεία, ο κύριος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία θεωρούν ότι το κόστος παραμονής αυτής της κυβέρνησης στην εξουσία είναι πολλαπλάσιο από το κόστος διεξαγωγής μιας εκλογικής αναμέτρησης. Εγώ δεν θα διαφωνήσω με αυτό που λέτε. Θέλω να σας ρωτήσω όμως, εάν αυτή. Ναι. Δεν ξέρω αν θα με ρωτήσετε. Έχω αφήσει ένα αναπάτητο ερώτημα που νομίζω ότι θα ήταν αυτό που θα μου επαναλαμβάνετε για τώρα, δω, γιατί για θα ξέρατε ότι δεν το έχω απαντήσει. Τι διαφορετικό θα κάνατε εσείς? Εμείς λέμε το εξής. Λέμε ότι η χώρα μπορεί να πετύχει αν έχει μια σοβαρή κυβέρνηση με μεθοδικότητα, με όραμα και με σχέδιο, ρεαλιστικούς στόχους τόσο για την ανάπτυξη όσο και για τα πρωτογενή πλεονάσματα. Και μπορεί να τα πετύχει διότι, πρώτον, το έχουμε αποδείξει στο παρελθόν. Τα παραδείγματα που σας έφερα προηγουμένως με τη μείωση των φορολογικών συντελεστών το 2014 γίναν χωρίς δημοσιονομικά ισοδύναμα. Γίναν γιατί ήμασταν αξιόπιστοι στη συνομιλία μας με τους δανειστές. Ναι. Παρά το γεγονός ότι σε κείμενα και σε email που σας έχω δείξει, υπήρχε άρνηση τότε των δανειστών και ήταν μονομερής ενέργεια. Για να επανέλθω σε έναν όρο τον οποίο μου χρησιμοποιήσατε. Στους δανειστές θα πάω μετά. Για ποιο λόγο είναι τόσο χαρούμενοι όμως? Άρα, μισό λεπτό, για να ολοκληρώσω λίγο. Πρέπει να είμαι σαφής και για την επόμενη μέρα. Βεβαίως. Συνεπώς, εμείς λέμε ναι, πρέπει η δημοσιονομική προσαρμογή να είναι διαφορετική. Πρέπει να είναι κυρίως από το σκέλος των δαπανών και όχι και από το σκέλος των εσόδων. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Με τρεις τρόπους. Πρώτον, αξιοπιστία. Άρα κερδίζει βαθμούς ελευθερίας, συνεπώς μειώνει κάποιους φόρους. Είναι εφικτό? Ναι, είναι εφικτό, το κάναμε το 2014. Δεύτερον, με χρήση κάποιων δημοσιονομικών ισοδυνάμων από το σκέλος των δαπανών. Έχουμε καταγράψει και έχουμε αναπτύξει ήδη κάποιες περιοχές. Λειτουργικές δαπάνες, αποκλείσει την εκτέλεση των προϋπολογισμών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης, προμήθειες και μια σειρά από άλλες πρωτοβουλίες στο ασφαλιστικό που είπε ο κ. Μητσοτάκης. Τρίτη περιοχή είναι με την αντιμετώπιση φοροδιαφυγής. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να βελτιωθεί το κομμάτι της μείωσης των φόρων. Δεύτερον, χρειάζεται η κυβέρνηση να δώσει ιδιαίτερη σημασία στην αξιοποίηση περιουσίας του δημοσίου και στις αποκρατικοποιήσεις. Δεν μπορεί να λες ότι θα κάνεις αποκρατικοποιήσεις και την ίδια στιγμή τρία μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου να λένε ότι αρνούνται σε αυτό που υπέγραψαν κάποιες ώρες πριν. Τρίτη παρατήρηση. Θα πρέπει να υπάρξει άμεσα ρευστότητα στην πραγματική οικονομία. Δεν μπορεί να μιλάμε. Σας είπα προηγουμένως για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Πώς σας είπα ότι είναι 7 δις. Ο αναπτυξιακός νόμος που ξεκινήσαμε να συζητάμε στη Βουλή δίνει κίνητρα που θα φτάσουν τα επόμενα χρόνια τα 500 εκατομμύρια. Δηλαδή, ο περίφημος αναπτυξιακός νόμος που η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικός είναι 500 εκατομμύρια όταν είναι 7 δις όλες οι ληξιπρόθεσμες οφειλές. Άρα χρειάζεται να ενισχυθεί η ρευστότητα της πραγματικής οικονομίας
μέσα από ένα υγιές τραπεζικό σύστημα. Που αν έχεις εμπιστοσύνη, θα φέρει αυτό πίσω τις καταθέσεις. Και τελευταίο, χρειάζεται ένα όραμα, ένα αναπτυξιακό όραμα για τη χώρα. Εδώ θεωρώ ότι και εμείς, από τον ρόλο που έχουμε της αξιωματικής αντιπολίτευσης αυτή τη στιγμή, πρέπει να συμβάλλουμε και να βοηθήσουμε στο να δημιουργηθεί αυτό. Σας θυμίζω άλλωστε ότι με βάση το τρίτο μνημόνιο, η κυβέρνηση όφιλε τον Μάρτιο του 2016, Ιούνιο έχουμε, να έχει καταθέσει και να έχει συζητήσει και να έχει αποφασίσει με τους δανειστές αυτό το σχέδιο. Και δεν μιλάει κανένας για αυτό το σχέδιο, παρά μόνο δυστυχώς, μέχρι πρόσφατα μιλούσαμε για περικοπές και για αυξήσεις τους φόρους. Έχουμε ακόμα 5 λεπτά. Θέλω να τα αφιερώσουμε σε θετικές σκέψεις, στο βαθμό που μπορούν να γίνουν τέτοιες σκέψεις, έτσι όπως το περιγράφετε εσείς. Αληθεύει ότι στο τέλος του χρόνου έρχεται μια καινούργια αναπτυξιακή τράπεζα που μπορεί να βοηθήσει, ή αυτό είναι φανταστικό σενάριο? Δεν μπορώ να ξέρω τι κινήσεις και τι πρωτοβουλίες αναλάβει η κυβέρνηση. Αυτό που μπορώ να σας πω σε ό,τι αφορά την ρευστότητα της οικονομίας, γιατί ουσιαστικά αυτό είναι πυλώνας της ρευστότητας που μου λέτε, είναι ότι πρώτον, 1,8 δις τώρα και στην καλύτερη περίπτωση άλλο 1,5 δις μέχρι το τέλος της χρονιάς, δηλαδή περίπου 3 με 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, θα μπορούσαν, αν είναι σοβαρή η κυβέρνηση, να αποπληρώσουν μέρος των ληξιπρόθεσμων οφειλών. Αυτό, 3,5 δισεκατομμύρια ευρώ, εάν γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Πάει κοντά στο 50%, έτσι. Γύρω στο 50%, αν δεν δημιουργηθούν άλλοι εξπρόσωποι. Αν δεν δημιουργηθούν καινούργια, ναι. Είναι μια ένεση ρευστότητας στην πραγματική οικονομία. Εμείς το 2013-2014 δώσαμε 6 δισεκατομμύρια. Και αυτό είναι θετικό. Δεύτερον, εάν υπάρξει μια σταθεροποίηση και η κυβέρνηση στοιχειωδώς δείξει σοβαρότητα, θα μπορούσε να σταθεροποιηθεί η κατάσταση στο παθητικό των τραπεζών. Δηλαδή, να μην έχουμε άλλη διαρροή καταθέσεων και μαζί με την αξιοποίηση του ενεργητικού των τραπεζών κάπου να σταθεροποιηθεί το τραπεζικό σύστημα, ώστε από το 2017 να αρχίσουμε σταδιακά να έχουμε μια μικρή πιστωτική επέκταση. Δηλαδή, οι τράπεζες να αρχίσουν να δίνουν κάποια δάνεια. Τρίτον, τα περίφημα waiver που πολλές φορές η κοινωνία δεν καταλαβαίνει, αλλά σου λέει κάτι θετικό είναι. Καταρχήν να αντιληφθούμε ότι αυτά επιβλήθηκαν το Μάρτιο του 2015 εξαιτίας της απερίγραπτης διαπραγματευτικής τακτικής τότε του Υπουργού Οικονομικών. Αυτή τη στιγμή η άρση του περίφημου waiver τι σημαίνει? Ότι το κόστος άντλησης κεφαλαίων για τις τράπεζες μειώνεται. Αυτό δυνητικά μπορεί να έχει μια ωφέλεια μέσω μακροπρόθεσμα για τον Έλληνα δανειολήπτη. Άρα και αυτό θα ήταν μια θετική διάσταση. Ο αναπτυξιακός νόμος σε κάποιες περιοχές του είναι κάτι, αλλά δεν είναι αυτό που έχει ανάγκη η οικονομία άμεσα. Και το πακέτο Juncker, το οποίο εάν έρθει, που έχει αργήσει ήδη 1,5 χρόνο εξαιτίας αυτής της αβελτηρίας παρούσας κυβέρνησης, θα μπορούσε να συμβάλλει και αυτό. Άρα εγώ δεν τα βλέπω όλα μαύρα. Ισχυρίζομαι ότι υπάρχουν πηγές τις οποίες θα έπρεπε η παρούσα κυβέρνηση με τη συμβολή της αξιωματικής αντιπολίτευσης να αξιοποιήσει επωφελία της ελληνικής κοινωνίας. Δυστυχώς όμως, το πακέτο των μέτρων είναι τόσο επώδυνο που η κοινωνία θα το υφίσταται καθημερινά και αυτή θα είναι η πραγματικότητά της. Σε ένα τμήμα της τοποθέτησής σας ουσιαστικά το είπατε, αλλά θέλω να το δούμε λίγο πιο αναλυτικά, μιας και βρισκόμαστε προς το τέλος, έχουν μείνει 2-3 λεπτά ακόμη. Παρακολουθούμε και την Ευρώπη να χαμογελά με την στρατηγική που ακολουθά η σημερινή κυβέρνηση. Και κάποιος παραξενεύεται και λέει, καλά, το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, η Μέρκελ, ο Σόιμπλε, δεν θα προτιμούσαν Κυριάκο Μητσοτάκη σε μια τέτοια εξέλιξη. Και κάποιοι λένε ότι τα κάνουν καλά τώρα στο τελευταίο χρονικό διάστημα. Είπατε, γι' αυτό λέω ότι το αναφέρατε, ότι τα υπογράφουν όλα. Ότι λένε ναι σε όλα. Δεν διαπραγματεύονται και λένε ναι σε όλα. Πρόθυμα κιόλας. Ορίστε. Πρόθυμα. Ναι. Υπογράφουν τα πάντα. Ναι, ναι, ναι. Καταρχήν να θα επαναλάβω αυτά που έχω πει τα τελευταία 3 χρόνια. Οι δανειστές φέρνουν μερίδιο ευθύνης. Φέρνουν μερίδιο ευθύνης διότι οι εκτιμήσεις τους αρχικά στο πρώτο μνημόνιο ήταν εξαιρετικά εσφαλμένες. Ήταν υπεραισιόδοξες. Και το έχουν παραδεχθεί ότι ήταν εσφαλμένες. Ήταν υπεραισιόδοξες με αποτέλεσμα να χρειάζονται πολλαπλάσια μέτρα και λανθασμένα μέτρα για να επιτευχθούν πολύ χαμηλότεροι στόχοι. Αυτό ήταν το λάθος στο πρώτο μνημόνιο. Στο δεύτερο μνημόνιο, που διορθώσαμε το μείγμα της πολιτικής, έκανε ένα δεύτερο λάθος. Δεν ήταν συνεπείς στη δέσμευσή τους για περαιτέρω ελάφρυνση του ελληνικού χρέους, εάν η χώρα επιτύχανε τους δημοσιονομικούς στόχους. Τους πετύχαμε και δεν ήταν συνεπείς. Και το τρίτο σφάλμα που κάνουν σήμερα είναι ότι αποδέχονται, ξέροντας ότι θα αποτύχει, ένα μείγμα πολιτικής που εδράζεται κυρίως στις αριστερές ιδεολειψίες αύξησης των φόρων για πολιτικούς λόγους.
γιατί υπάρχουν μια σειρά από εκλογικές αναμετρήσεις στο επόμενο χρονικό διάστημα που για τους εταίρους, τους ευρωπαίους εταίρους έχουν προτεραιότητα. Αυτά είναι τα σφάλματα των δανειστών. Από την άλλη πλευρά όμως, προφανώς αποδέχονται μια κυβέρνηση η οποία αποδέχεται πλήρως ό,τι της λένε για να μείνει λίγο ακόμα στην εξουσία, ακόμα και αν τα μέτρα είναι νεοφιλελεύθερης σκοπής. Και εμάς μας ζητούσαν ένα ταμείο αποκρατικοποιήσεων που να είναι μέχρι το 2115 με ξένη διοίκηση και όλα τα περιουσιακά στοιχεία. Δεν το πήραν ποτέ. Το πήραν από αυτή την κυβέρνηση. Και εμάς μας ζητούσαν τα κόκκινα δάνεια. Και από αυτή την κυβέρνηση πήραν τα κόκκινα, τα πράσινα και αυξημένα επιτόκια. Και εμάς μας ζητούσαν έναν διαφορετικό κόφτη. Και όμως συμφωνήσαμε τον κόφτη που νομοθετήθηκε το 2014. Εδώ αυτή τη στιγμή θα έχουμε οριζόντιο κόφτη μόνο με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών εν αγνία του Υπουργικού Συμβουλίου και της Βουλής των Ελλήνων. Άρα όταν υπογράφεις πρόθυμα τα πάντα για να μείνεις λίγο ακόμα στην εξουσία, προφανώς είσαι και αρεστός από τους Ευρωπαίους. Κύριε Σταϊκούρα, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνέντευξη. Στην επόμενη θα μιλήσουμε μόνο για θέματα φθιότιδας, διότι είναι πάρα πάρα πολλά. Δεν ήθελα να τα βάλω στην ατζέντα σήμερα, διότι θέλω να έχουμε περισσότερο χρόνο να πούμε αναλυτικά τα πάντα. Να φέρω και το σχετικό υποστηρικτικό υλικό. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ για τη συνέντευξη αυτή. Να είστε καλά, καλό σας απόγευμα.